τσίτσακ πιψίσι. Κάπως μάθαν σε πέθανα. Εσύ τσίτσακ πιψίσι. Τέργε παρακάλ το Θεόν αυσκελά να αποπεί. Σύντερ και παρακάλ το Θεόν αυσκελά να αποπεί. Αναποθανώ κι στερνά και λίγο με κευζίνω. Αναποθανώ κι στερνά και λίγο με κευζίνω. Χωρέα να ανεμνέσιν είναι και σε σεγγιαφή. Νο χωρέα να ανεμνέσιν είναι και σε σεγγιαφήνω. Πόρταν του παραδείσι θα κουβάλω σεν άνθια. Συν πόρταν του παραδείσι θα κουβάλω σεν άνθια. Πελκύ και ανάσπαλο με δε σειρά με τα πάθια. Πελκύ και ανάσπαλο με δε σειρά με τα πάθια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μια ακόμη εκπομπή κοντά σας. Κοντά σας με όμορφες μελωδίες από νέους ανθρώπους που με τη δική τους ενασχόληση, με την πλούσια αυτή πολιτιστική μας παρακαταθήκη που μας άφησαν οι πρόγονοί μας, συνεχίζουν το δικό τους έργο, αφήνοντας και αυτοί με τη σειρά τους στις επόμενες γενιές όλη αυτή την πλούσια παρακαταθήκη. Που έχει να κάνει ευρύτερα με τον πολιτισμό μας, έχει να κάνει με τη μουσική παράδοση των ποντίων. Μια μουσική παράδοση μέσα από τις όμορφες νότες της λύρας, του αγγείου, δίνουν ένα διαφορετικό ηχόχρωμα στον πολιτισμό μας. Συνεχίζουν, όπως είπα και πριν, από γενιά σε γενιά το έργο των προγόνων, δίνοντας έτσι αυτή την ομορφιά που βλέπουμε στα χωριά μας, στις μικρές κοινωνίες, τις οποίες διατηρούμε αναλύωτο αυτό τον όμορφο πολιτισμό. Κοντά μας σήμερα, αγαπητοί φίλοι, γνωστοί στο ευρύτερο κενό εδώ της περιοχής μας και όχι μόνο, μέσα από την μουσική τους και καλλιτεχνική τους σταδιοδρομία. Έχω την τιμή να έχω σήμερα εδώ στην εκπομπή, όπως είδατε και στους δέκτες εκπομπής σας, τον Γιάννη τον Θεοδωρίδη, να τον καλωσορίσω τον Γιάννη. Καλησπέρα φίλε Κώστα. Σε ευχαριστώ για μία ακόμα φορά που δίνεις παρόν εδώ στην εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε και εσένα προσωπικά αλλά και το κανάλι για την τιμή που μας έχεις να είμαστε σήμερα εδώ και να παρουσιάσουμε στον κόσμο, να δώσουμε λίγη χαρά, λίγο έτσι κέφι. Να αλλάξουμε λίγο έτσι την καθημερινότητα. Έτσι. Επίσης, ο Νίκος ο Κοκκινίδης. Καλησπέρα, ακούστε. Να σε ευχαριστήσω, Νίκο, για την σημερινή παρουσία και εσένα. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για ακόμα μία φορά εδώ πέρα. Τα λέμε και έξω και μέσα, κανονικά απ' όλα. Αυτή είναι η ενασχόληση με την παράδοσή μας και τον ποντιακό πολιτισμό. Και τον Τάσο τον Ματζαρίδη. Τάσο, σε ευχαριστώ και εγώ. Η ευκαιρία που βρέθηκα με τους φίλους μου, εφανίζεται καιρό. Είναι δηλαδή μια αφορμή να ανταμώνετε κιόλα. Δηλαδή. Γιατί το τελευταίο. Γιατί το τελευταίο καιρό σας είδα και σε ένα όμορφο ταξίδι που κάνατε και στον από τότε έχουμε βρεθεί. Θα ήθελα έτσι ένα μικρό σχόλιο, Γιάννη, για αυτή την όμορφη παρουσία που κάνατε έτσι με τους μωμόγερους στην Τραπεζούντα. Εντάξει, ήταν πρωτόγνωρη εμπειρία για μένα. Πρώτη φορά πήγα. Δεν είχα ξαναπάει στα Πάτρια Εδάφη. Και ειλικρινά δεν έχω λόγια, Κώστα. Και πρέπει να το ξανακάνουμε οπωσδήποτε. Δηλαδή, αφήσαμε πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να πάμε να ξαναερευνήσουμε. Θέλει πολλά ταξίδια, στο λέω, από δικιά μου έτσι εμπειρία. Θέλει πολλά ταξίδια για να
να γνωρίσεις, να δεις. Αλλά το δέος και η ανατριχύλα που νιώθεις, ας πούμε, είναι κάτι απερίγραπτο, κάτι... Δεν εκφράζεται με λόγια. Τάσο, ήσουν και εσύ, νομίζω, έτσι, για να δεν κάνω λάθος, ήσουν και εσύ. Δηλαδή. Ο αρχηγός της αποστολής ήταν. Πώς ήταν η εμπειρία αυτή, η σχέση με τους κατοίκους εκεί της περιοχής, με τους ποντιόφωνους εκεί της ευρύτερης περιοχής της Τραπεζούντας. Παρουσιάζοντας και το δρόμενο έτσι τον... Ναι, πήγαμε στο Χαψίκιο, τη Ζαβέρα. Στο Φαργανάντο μου, ναι. Χαψίκιο. Και είχε μια εκδήλωση εκεί, χορό, πήγανε ένα χορό. Πήγαμε κι εμείς με τα μομέρια με τον Αλεξανδρίδη. Αλλά 500-600 άτομα, Κώστα. Όλοι καλά τσέβαν ποντιακά. Όλοι έρχουσαν με τεμάς, το είναι, δεν το εφτάμε. Δηλαδή ένα περιβάλλον οικείο, ένα περιβάλλον... Λες, άμον εμάς είναι για την, έτσι, ξεκάθαρα, δεν... Είναι ένα όμορφο πάντρεμα αυτό που γίνεται. Ναι, ναι. Αυτές ήταν... οι αποστολές, δηλαδή, από το λέω και από εμπειρία, θεωρώ ότι είναι ένα όμορφο πάντρεμα. Και αυτή η σχέση που καλλιεργείται, θεωρώ, μένει αναλύωτη. Έτσι, έτσι. Ωραία, στη συνέχεια, τι θα ακούσουμε συνέχεια, έτσι... Συνέχεια, εδώ, ο μαέστρος ότι παίξει, εμείς θα τον ακολουθήσουμε. Ωραία. Να ακούσουμε όμορφες μελωδίες. Άψιμον το μάτωπα σου, ας καιούμε κι απέσει.
πόντα να τρέχα και χάρνα εγλυγόρνα. Πουλό πόντα να τρέχα και χάρνα εγλυγόρνα. Από το βραδό νεγράσα τα τσάρουσια ντεφόρνα. Απόψ' το βραδό νεγράσα τα τσάρουσια ντεφόρνα. Στο μαχαίρο πως εντό και στην καρδί, εντό και στην καρδιά μου. Εξέγγε στο μαχαίρο πως εντό και στην καρδί, εντό και στην καρδιά μου. Τρανών γέρανε πήγες με κυλάρο και καμί. Λαρούτε καμίαν τρανών γεράνε πήκες με κυλαρούτε καμίαν. Κυλαρούτε καμίαν. Έψες με πουλο που μ' αρέσμε μα έμε. Αρέσμε μα έμε νον. Έμα έψες με πουλο που μ' αρέσμε μα έμε. Αρέσμε μα έμε νον. Ανάμεσα σαν μάλο πας αρέσμε συμπλεγμένον. Αρέσ' με συμπλεγμένον, ανάμεσα σαν μάλο πας αρέσ' με συμπλεγμέ. Αρέσ' με συμπλεγμένον, συμπλεγμένον. Τα δάκρυα σκεφάλεπω. Εγώ το κλαίω μητέρης. Τα δάκρυα σκεφάλεπω. Για πέιμε το παραπονός. Κύμψη με κυθάρθεκο. Για πέιμε το παραπονός. Κύμψη με κυθάρθεκο. Έλαν όλοι γον κι άλλο. Έλα πουλί μέλα για βρήμ. Έλαν όλοι γον κι άλλο.
Δια δεν χρονιά και καιρή και αν τα μόνο μαλώ. Δια δεν χρονιά και καιρή και αν τα μόνο μαλώ. Θα τραγωδώ και μπορώ, θα κλαίω δάκρυα και εγώ. Θα τραγωδώ και μπορώ, θα κλαίω δάκρυα και εγώ. Θα λέω σας κατερδώ, πάμ κανάν στον κόσμο κι εγώ. Και θα λέω σας κατερδώ, πάμ κανάν στον κόσμο κι εγώ. Τα μαλλιάς μαύρα πολλιατισμένα. Μαύρα είναι τα μαλλιάς μαύρα πολλιατισμένα. Κι αρρωλιά τα στρατόπα σου δάκρυα είναι ποτισμένα. Κι αρρωλιά τα στρατόπα σου δάκρυα είναι ποτισμένα. Όμορφες μελωδίες, όμορφες μελωδίες από τη λίρα του Νίκου Κοκκινίδη, που δίνουν έτσι ένα διαφορετικό ηχόχρωμα στην καθημερινότητά μας μέσα από την εκπομπή Πόντος Εύχοινος. Στη συνέχεια να ακούσουμε όμορφες μελωδίες από το Αγγείο του Τάσου του Ματζαρίδη. Ο Τάσος Ματζαρίδης κάνει μια προετοιμασία λίγο για να την ξεκινήσουμε όμορφα με τις μελωδίες. Ασασίλαν διαταγμάτα το ένα να εκράτνες. Α, έτσι κι θα ογραεύες, α, έτσι κι θε παθανές. Α, έτσι κι θα ογραεύες, α, έτσι κι θε παθανές. Είσαι ποδεδισμέν και με λάνα ποδεδισμόσε. Είσαι ποδεδισμένον σ' άσπρα και σ' κόκκινα. Είσαι καπλά εμένον σ' άσπρα και σ' κόκκινα. Είσαι καπλά εμένον. Τα δάχτυλα σαν κόξυλο περίς
αστέρι κανάτια, τα δάχτυλα σαν δόξυλον περιστέρι κανάτια. Αρμέτα το παίξιμος γόμος των κόσμων δάκρυα, αρμέτα το παίξιμος γόμος των κόσμων δάκρυα. Τα στράτα σε μακρινάν και πέιενταν, τα στράτα σε μακρινάν και πέιενταν. Ατά τα τσαλίμω πασού άλλο που δεν κυφένταν, ατά τα τσαλίμω πασού άλλο που δεν κυφένταν. Άλλο για τέσσερι και μαθά που είσαι το εφτάσι, άλλο για τέσσερι και μαθά που είσαι το εφτάσι, άλλο κοίτανε να μου στρώξνε να χαμογελάσει, άλλο κοίτανε να μου στρώξνε να χαμογελάσει. Τα σιροπάνω τα κατεγορεμένα, τα κατεγορεμένα. Δόν αυτά τα σιροπάνω τα κατεγορεμένα, τα κατεγορεμένα. Πόσα σπαρέλια έλυσαν και πόσα ινδεμένα, και πόσα ινδεμένα. Πόσα σπαρέλια έλυσαν και πόσα ινδεμένα, και πόσα ινδεμένα. Θα φταώ ένα σερδιαλούκ, αγασά σημοχώρια, αγασά σημοχώρια. Θα φταώ ένα σερδιαλούκ, αγαστά σημοχώρια, αγασά σημοχώρια. Θα κουβαλώ και φάζατο, αγρομήλα και μόρια, αγρομήλα και μόρια. Θα κουβαλώ και φάζατο, αγρομήλα και μόρια, αγρομήλα και μόρια. Εξέ στον αλόκο μου, για βρυμώντες κοιμάσαι, για βρυμώντες κοιμάσαι. Σα εξέ στον αλόκο μου, για βρυμώντες κοιμάσαι, για βρυμώντες κοιμάσαι. Τι λες γεργάνι μάκλερον, από πάνι να χάσαι, από πάνι να χάσαι. Φίλες γεργάνι μάκλερον, από πάνι να χάσε, από πάνι να χάσε.
εσύ με μπασκιν κι αροδημούμε. Εγώ εσύ κι εσύ με μπασκιν κι αροδημούμε. Έναν άλλο να ελέπουμε, καμία και μπορούμε. Έναν άλλο να ελέπουμε, καμία και μπορούμε. Απέσα δύο μάτου παστά έμορφα γασόλια. Απέσα δύο μάτου παστά έμορφα γασόλια. Του παραδείς τα χρώματα να πέσα δύο βόλια. Του παραδείς τα χρώματα να πέσα δύο βόλια. Το το τουλουμό πως το καλάτσι βγελέι με. Αυτό το τουλουμό πως το καλάτσι βγελέι με. Αναμενμένα ποθανό να κάθεται και κλαίει με. Αναμενμένα ποθανό να κάθεται και κλαίει με. Πόντος ο Εύξηνος. Πόντος ο Εύξηνος κοντά σας σήμερα με νέους ανθρώπους. Νέους ανθρώπους που συνεχίζουν και αυτοί με τη σειρά τους αυτή την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά. Εμείς να πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Thank you.
μάτιας να έλεπω. Κουλόπο με ρώθει μέσα το μάτιας να έλεπω. Φάσκιν το μάτιας μαναχών το πόσο λιό να λεπω. Φάσκιν το μάτιας μαναχών το πόσο λιό να λεπω. Το φίλε μαντρέλο και σμε πουλό που με λάματο. Όλον ο κόσμο λέατο, είπα μαρτύρεατο. Όλον ο κόσμο λέατο, κι είπα μαρτύρεατο. Να βλέφιζω και κλαίε. Το στόμα να ξέρενεται, γιατί σε καταλέω. Το στόμα να ξέρενεται, γιατί σε καταλέω. Στη συνέχεια, ο μαέστρος. Ο μαέστρος μας, ο Νίκος ο Κοκκινίδης. Αλλά πριν πάμε εκεί, ήθελα να ρωτήσω έτσι λίγο τον Τάσο για το Αγγείο. Πόσο εύκολο είναι σήμερα, Τάσο, ένας νέος να ασχοληθεί με το μουσικό όργανο αυτό το Αγγείο? Είναι, σε σχέση με λίγα χρόνια, με 15 χρόνια παλαιότερα, είναι πάρα πολύ πιο εύκολο. Διότι πλέον υπάρχουν αξιόπιστοι κατασκευαστές του οργάνου, ενώ παλαιότερα ο καθένας μόνος του, από κάναν παππού. Εσύ παράδειγμα, δηλαδή, έτσι ήσουν αυτοδίδακτος, είχες κάποιο... Αυτοδίδακτος ήμουνα, προσπάθησα με τότε, παλιά δεν βρίσκαμε αγγείο, είχα πρόλαβα, γνώρισα και τον Νίκο τον παππού, τον Μπιλαλίδη, τον Γιάννη, αέμιστος. Και από εκείνον δεν πρόλαβα να πάρω αγγείο από τα χέρια του, τελικά πήρα ένα δικό του από ένα φίλο που με το δάνεισε. Δηλαδή τότε δεν μπορούσαμε να βρούμε όργανα. Τώρα υπάρχουν 3-4 άνθρωποι οι οποίοι φτιάχνουν. Είμαστε αισιόδοξοι έτσι για το μέλλον, δηλαδή σε ό,τι έχει να κάνει με τη λύρα, με όλα αυτά τα μουσικά όργανα. Νίκο, ποια είναι η άποψη δικιά σου πάνω σε αυτό το θέμα? Κοίτα, εγώ θα σίγουρα τώρα, όπως είπε και ο Τάσος, άλλες εποχές. Τότε οι περισσότεροι προσπαθούσαν να ψάχνουν μόνοι τους πάνω σε κάποιο όργανο. Πλέον υπάρχουν και δασκάλοι που δείχνουν. Συγγνώμη, οπότε σίγουρα. Είναι πολύ πιο εύκολο για κάποιον που θέλει να μάθει, μπορεί να ψάξει. Δηλαδή, μπορούμε να βλέπουμε αυτό που λέμε έτσι η συνέχεια, δηλαδή το μέλλον της ποντιακής μουσικής και της παράδοσης μας, ότι είναι. Το μέλλον της ποντιακής μουσικής. Μέσα από τη δικιά σας ενασχόληση και τη δικιά σας ματιά. Το μέλλον της ποντιακής μουσικής θα συνεχίσει να εξελίσσεται, να εκμάζει και να υφίσταται. Τώρα τη ποντιακή παραδοσιακή μουσική, εκεί μπαίνει ένα ερωτηματικό. Λίγο, μεγάλη κουβέντα. Λίγο χαθήκαμε εκεί. Θεωρώ ότι οι θεματοφύλακες πρέπει να είστε και εσείς οι ίδιοι. Μια και είχατε και αυτή. Σε 30 χρόνια αυτό. Μια και είστε έτσι, θα έλεγα. Εδώ να είμαστε, γύρι να είμαστε. Ο συνδετικός κρίκος έτσι με τους ανθρώπους της πρώτης γενιάς, της δεύτερης γενιάς δηλαδή. Τα βιώματα αυτά, αυτή η σχέση. Προλάβαμε και ζήσαμε καταστάσεις. Κώστα και αναγκαστικά, θέλοντας και εμείς, και μπορούμε να αλλάζουμε τη στράτα. Η στράτα είναι μία. Και πάμε. Πάμε τώρα να ακούσουμε. Πρωτού συνεχίσουμε, ο Τάσος θα ήθελε να κάνει μια ανακοίνωση. Μας έταξε εδώ, θα κάνει μια ανακοίνωση, είπε. Περιμένουμε να ακούσουμε, φίλε. Να την ακούσουμε τώρα. Να την ακούσουμε. Είμαστε ευτυχείς ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά η ομάδα μας προχωράει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Η ομάδα μας είναι ενωμένα παράλληλα. Τα εύκολα ενωμένα παράλληλα. Να ακούσουμε. Νίκο, να ακούσουμε. Thank you.
και εγώ τη χαρά στο πουλί. Απ' το ράτσι καμπούλι με μαρεθάνε. Απ' τώρα εμαρεθά. Και λερούξαν σηκάν πουλήν τα κλαδοφύλλα και με καταπατεθάνε αμάν και με καταπατεθάνε. Άρνη μικλές μπουλήν καλά οντά ψυχά μπουλήν το ματιάς λέει καλά οντά ψυχά μπουλήν το ματιάς σου. Έχει και γράψον γραμμόφων στυλώμε με λάμπισο ψυχάμπουλιν τα δάκρυα σνέει με λάμπισο τα δάκρυα αμάν με λάμπισο τα δάκρυα σνέει. Thank you.
κίνδυνα νεροπών τριών. Για δώστε με ένα ράκιν και ένα νεροπών τριών. Ας αρχίνω να τραγωδώ, λελεύω σας απολύον ολύον. Ας αρχίνω να τραγωδώ, λελεύω σας απολύον ολύον. Που η παμπανάς είπανε, που κι η παμπανάς λένε. Που η παμπανάς είπανε, που κι η παμπανάς λένε. Εγώ κι εσύ να χαιρούμες, λελεύω σε κι τους μάνας λένε. Εγώ κι εσύ να χαιρούμες, λελεύω σε κι τους μάνας λένε. Εμέν τώρα κι με θειάσαι και με το χάδες. Εμέν με φούντα χιλοπάς, λελεύω σεν το έθνενος τιμάδες. Εμέν με φούντα χιλοπάς, λελεύω σεν το έθνενος τιμάδες. Που οι παμπανάς είπανε, που κι οι παμπανάς λένε. Που οι παμπανάς είπανε, που κι οι παμπανάς λένε. Εγώ κι εσύ να χαίρομες, λελεύω σε κι τους μάνας λένε. Που και ξέραν και είπανε, λελεύω σε το μάτια του να βγαίνε. Πούσμανες και θα δερνοκόπασε. Εξέρον το θα πούσμανες και θα δερνοκόπασε. Όσον δε απέσασε εγώ κάνεις και θα πάσε. Όσον δε απέσασε εγώ κάνεις και θα πάσε. Τα ματώπα σου έισα τα μαθέμεναν. Αού τα ματώπα σου έισα τα μαθέμεναν. Λόησα τα να τερούν αλλού κι α τα τερούν εμένα. Λόησα τα να τερούν αλλού κι α τα τερούν εμένα. Μάτια μαρά έβνεσε κι ψημαρό δίμασε. Το μάτια μαρά έβνεσε κι ψημαρό δίμασε. Να έπλανε με κι ο Θεός ον το ποντό κοιμάσε. Να έπλανε με κι ο Θεός ον το ποντό κοιμάσε. Εσύ είσαι τε μόνο ήλο, φεύγον και το άστρο.
Όταν ξορίζαν και πάρμε σε γκαλιόπο στο άστρο. Όταν ξορίζαν και πάρμε σε γκαλιόπο στο άστρο. Κατεργάζε και μένα ούτως ο Θεός είναι, ούτως ο Θεός είναι. Όλα τα τέρτια εδώ και μένα ούτως ο Θεός είναι, ούτως ο Θεός είναι. Κι θα μπορώ να σειρατάω ο χαρίτσμα να χώσει, ο χαρίτσμα να χώσει. Κι θα μπορώ να σειρατάω ο χαρίτσμα να χώ, ο χαρίτσμα να χώσει. Άνοιξης τριάντα φιλών μπαρχαρι μανουσιάκι, μπαρχαρι μανουσιάκι. Άνοιξης τριάντα φιλών μπαρχαρι μανουσιάκι, μπαρχαρι μανουσιάκι. Μια νέα πίσε γλυκίν και μια νέα φαρμάκι, και μια νέα φαρμάκι. Μια νέα πίσε γλυκή και μια νέα φαρμάκι, και μια νέα φαρμάκι. Όμορφες μελωδίες που δυστυχώς ο τηλεοπτικός χρόνος δεν μας αφήνει έτσι να απολαύσουμε τον Νίκο τον Κοκκινίδη, τον Τάσο τον Ματζαρίδη και στο τραγούδι τον Γιάννη τον Θεοδωρίδη. Να σε ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία και για αυτή την όμορφη παρέα. Ευχαριστούμε. Και ευχόμαστε επιτυχίες και σε εσένα προσωπικά στην εκπομπή σου και γενικότερα στο κανάλι. Και στην ομάδα μας για τον Τάσο. να είστε πάντα καλά, γεροί και να συνεχίζετε έτσι με αυτή την ομορφιά, αυτό την πλούσια παρακαταθήκη το πρόγραμμα. Εμείς κυρίες και κύριοι, να σε ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά. Να ευχαριστήσω τους τεχνικούς και τους δημοσιογράφους της τηλεόρασης του ΦΛΑΣ. Να ευχαριστήσω επίσης για όλη αυτή την σημαντική έτσι δική σας αρρωγή που συχνά μας στηρίζετε και μας δείχνετε έτσι έναν άλλο δρόμο στο να αναδείξουμε καλύτερα όλη αυτή την πλούσια μας παρακαταθήκη. Να πούμε ότι η εκπομπή είναι σε επανάληψη αύριο Παρασκευή στις 9.30 το πρωί. Εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Πέμπτη. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.